ευχαριστώ που ήρθατε, που θα μιλήσω έτσι. Το βιβλίο μου δεν είναι ανάγνωσμα που διαβάζετε μια και έξω και το βάζουμε στην άκρη. Το βιβλίο είναι κάτι σαν βοήθημα για να σπουδάζουμε σιγά σιγά τον κινηματογράφο. Δηλαδή, τώρα που έχουμε την δυνατότητα πια πρόσβασης στις ταινίες, τις σημαντικές ταινίες ή αυτές που το βιβλίο αναφέρει ως σημαντικές, είναι ένας πλήρως τρόπος να σπουδάζει κανείς κινηματογράφο μέσα από το βιβλίο, βλέποντας την κάθε ταινία στην οποία αναφέρομαι και διαβάζοντας. Θα έλεγα να διαβάζει πρώτα τα της ταινίας, τα περί την ταινία, να βλέπει μετά την ταινία και να ξαναδιαβάζει αυτά που γράφω εγώ. Έτσι γίνεται ένα διάλογος. Μπορώ να σας πω ότι έτσι έμαθα και εγώ σινεμά και ασχολήθηκα με το, εκτός από τη σχολή του κινηματογράφου. Έχοντας τον Γιάννη Παπαγιαννόπουλο ως πρότυπο, είχα τις κριτικές, τις οποίες τις μάζευα κιόλας. Λοιπόν, διάβαζα την κριτική του, πήγαινε, έβλεπα την ταινία και μετά ξαναδιάβαζα την κριτική του και την κρατούσα. Και κάθε φορά που βλέπω μια ταινία, παλιότερα πηγαίνω και διαβάζω την κριτική μου. Με αυτή τη σχέση, με αυτό το διάλογο που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον, όχι παρουσία του, νιώθω ότι προχωράω σε γνώση του κινηματογράφου, σε επιχειρηματολογία, σε γλώσσα κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να διαβάζετε αυτό το βιβλίο. Έχω μια φιλοδοξία αυτή, την απλούστε. Λοιπόν, και τώρα θα μιλήσουν οι φίλοι εδώ. Το λόγο έχει ο Χρήστος Βούκουλας, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Γεια σας. Το Γιώργο το ξέρω από το 79, δηλαδή μισή ζωή, μπορεί και ολοκλήρω. Και ουσιαστικά για μένα είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε τις πόρτες του κινηματογράφου. Και ως άλλαξε βασικά τη ζωή μου. Λοιπόν, ο κινηματογράφος είναι η πιο απολύτατη τέχνη. Πίσω του υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία η οποία πρέπει να βγάλει κέρδος. Πράγμα που συνεπάγεται σε μοιρασμούς, φθηνά προϊόντα που συνεχώς στείνουν σε ποιότητα, όπως τα fast food, έξυπνα προϊόντα κατασκευασμένα στα κομπιούτερ με την λογική της αγοράς. Έτσι τελευταία το Hollywood απαρνείται πλέον οριστικά την καλή εποχή του και προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις νέες κινηματογραφικές αγορές του Bollywood, της Κίνας, της Νότιας Κορέας, πλειοδοτώντας το τεχνικό άψογο θέαμα και στην ιατριστική δράση ως αυτού σκοπού. Η λαϊκότητα της κινηματογραφικής τέχνης έχει και την αρνητική της πλευρά. Όλοι έχουν άποψη, όλοι αναθεματίζουν ή υπερθεματίζουν και τώρα με το διαδίκτυο όλοι μπορούν να αφορήσουν, να λιδωρήσουν, να ανυψώσουν, να καταπαραχρώσουν μια ταινία, αποπληρώνεται ακόμη και κριτικά σημειώματα. Σε ένα πίνακα ζωγραφικής, την ποιήση και στην λογοτεχνία δεν παρατηρούμε αυτή την εισβολή των βαρβάρων γιατί εκεί θα αυτοακυρωθούν. Αποτέλεσμα, η πραγματική τέχνη του κινηματογράφου, ο κινηματογράφος της δημιουργίας και του δημιουργού, χάνεται μέσα στην πληθώρα των προϊόντων και των τυχαίων αβασάνιστων απόψεων. Η Ευρώπη, που αποτελεί το κέντρο της αξιολόγησης και της διαλογής της τέχνης, επιχειρεί με τα φεστιβάλ να ανοίξει τους κλειστούς δρόμους του σινεμά. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρούνται και εκεί ανορθόδοξοι τρόποι. Στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν το καινούριο, το πρωτότυπο, ολισθαίνουν σε πενταριώδη λάθη και υπερεκτιμούν μετριότητες κινδυνεύοντας να γίνουν και αυτά μέρος ενός διαφορετικού συστήματος. Εντροπία, αποδόμηση της δραματουργίας, κατάχυση της ορθόδοξης κινηματογραφικής γραφής, αλλά και εισβολή νέων αισθητικών κατασκευών στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης και της αναζήτησης νέων αισθητικών ρευμάτων. Είδω. Η κριτική που η ύπαρξή της είναι ταυτισμένη με την ύπαρξη της τέχνης παραπλανάται και βαθαίνει την ήδη υπάρχουσα κρίση.
δεν μπορεί να αντιτάξει διεισδυτικό και ουσιαστικό πολιτικό λόγο στην επιβολή, υποβολή των απόψεων και των επιλογών των μεγάλων φεστιβάλ. Όσο για την αντιμετώπιση της ελληνικής παραγωγής, εκεί φανερώνεται η γύμνη του ποιοτικού λόγου, καθώς δεν υπάρχει ή εκ των άνω ή εκ των έξω κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο, μέσα σε αυτό το λαμπύρινθο, ο Γιώργος τολμά να απλώσει τον ήλιο της Αριάδνης, να χαράξει ως οδηγός και ξεναγός την πορεία ανάγνωσης, επαφής, επικοινωνίας με την ουσία της έντονης τέχνης. Να εκφράσει την κινηματογραφική κοσμοθεωρία του. Και αυτό το κάνει μετά από 50 χρόνια ασχετικής αφοσίωσης και σε μνής θητείας σε αυτήν, γύρισε ο δημότητος με ήθος και άποψη, τολμά να πει τα πράγματα με το όνομά του. Βάζει το κεφάλι στον Γιουβά και μιλάει με θάρρος, πάθος και πόνο που πηγάζουν από την αγάπη του για το σινεμά, επισημένοντας και καυτηριάζοντας την πολιτικά όρθη θέση, την επιτήρηση, τις καλές προθέσεις και τον καλλιτεχνικό ρεαλισμό, κάνοντας ουσιαστική και τεκμηριωμένη ρήξη με τα επικρατούντα ρεύματα. Η βαθιά υποκειμενικότητα, με άλλα λόγια η αδιαπραγμάτευτη ανθρωποκεντρική στάση και θέση του, είναι το εφαλτήριο για αυτόν τον πόλεμο. Το βλέμμα στον κόσμο με κέντρο τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ξένο, τον άνθρωπο διαφορετικό, τον άνθρωπο της κατάρας, τον άνθρωπο της οργής, τον ευρωπαϊκό άνθρωπο, τον άνθρωπο θυσιαζόμενο, τον άνθρωπο μικρό Θεό, τον οδηγεί να μας αναδείξει τις παραμελημένες αρετές και την διαφεύγουσα ουσία της έντονης τέχνης. Για τον Γιώργο, ο Μάρλον Μπράντο είναι ίσης αξίας της τοπιός στον ονό παραδείγματος χάρη του Φράνσις Φορντ Κόπολα με τον ερασιτέχνη Κούρδο Φαντάρο στην ταινία «Η γεύση του κερασιού» του Αμπάς Κεροστάμ. Με άλλα λόγια, η τέχνη πρέπει να περιέχει αθωότητα, αυθεντικότητα και αλήθεια, είτε δοσμένη με τους τεχνικούς τρόπους κατασκευής ή παρμένη, κλεμμένη μέσα από την ίδια τη ζωή. Το ταξίδι αυτό στην τέχνη του κινηματογράφου, στο οποίο μας καλεί ο Γιώργος, αρχίζει από το λογό σινεμά, όταν διαμορφώνονται τα πρώτα εκφραστικά στοιχεία του κινηματογράφου, για να περάσει στον εμπλουτισμό αυτών των εκφραστικών στοιχείων με την εισβολή του ήχου και τη μεγάλη προσφορά του Orson Welles. Πολίτη Σκέι, Ρομπέρ Πεσόρ, Ροσελίνη, Αντωνιόνι, Μπέργκμαν, Μπουνιέρ, η μεγάλη σταθμή αυτή τη εξέλιξη, για να μας οδηγήσει στη συνέχεια στην ανατροπή του κλασικού από την Nouvelle Vague και να φτάσει μέχρι τις μέρες μας στο σινεμά του Ιράν και στον Αμπάς Κιαροστάμ. Απαράδοτος όρος σε αυτό το ταξίδι είναι ότι το σινεμά δεν πρέπει να προσφέρει τις απαντήσεις έτοιμες μετοχικά, αλλά αντιθέτως να παρέχει ποικίλες οπτικές γωνίες ώστε να ερμηνεύουμε εκ νέου τον κόσμο με καινούργια ματιά. Παράλληλα, ο Γιώργος πλέκει το εγγόνι του δασκάλου του και πατέρα της ελληνικής κινηματογραφικής κριτικής, Γιάννη Μπορογιανόπουλου, και επιτίθεται στους φορείς που τον ανάγκασαν να αποσυρθεί νωρίς επειδή έγραφε αρνητικές κριτικές για το τερατοκύβριο του πόλου. Αν μη τι άλλο, εδώ γινόμαστε. Εδώ γινόμαστε κοινωνοί όχι μόνο της αγάπης του Γιώργου και του σινεμά και τους ανθρώπους του, αλλά μοιραζόμαστε παράλληλα την οργή και τον καημό του για την κατάληξη του ταξίδιου. Μια κοινή μας φίλη έλεγε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κομμάτια τουριστικής επέμβασης. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Γιώργος, διασώζοντας έτσι το μεγάλο ερωτά του για την Ευρωμητέρα. Ευχαριστώ.